Αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Τρίτη σήμερα 10 Αυγούστου 2021. Η ώρα είναι ακριβώς 2:30. Παρακολουθείτε ζωντανά το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Flash, κυρίες και κύριοι. Και να πάμε ευθύς αμέσως, όπως με ενημερώνει από το κοντρόλ, το δημοσιογραφικό επιτελείο με ενημερώνει ότι υπάρχει ένταση στη συνέντευξη τύπου που δίνει ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Καρδαλιάς, για να δούμε ένα απόσπασμα ζωντανά από την ΕΡΤ. Δημιουργώντας μικροκλίμα και θερμικά φορτία, τα οποία αυτό που χρειαζόταν να κάνουμε και κάναμε ήταν να μπορέσουμε να χαρτογραφήσουμε αυτά τα πεδία την ίδια ώρα που προσπαθούσαμε να σώσουμε την Ολυμπία, την ίδια ώρα που προσπαθούσαμε να μην περάσει η Αττική και να κάψει ανθρώπους και κατοικίες, την ίδια ώρα που στις υπόλοιπες πυρκαγιές οι επίγειες δυνάμεις μας λόγω της νύχτας δεν μπορούσαν να παρέμβουν. Ήμασταν εκεί. Όλες οι δυνάμεις ήταν εκεί και ενισχύονταν συνέχεια. Αντιλαμβάνομαι την αγωνία και την ανησυχία των ανθρώπων που έβλεπαν τις φλόγες να έρχονται. Σας θυμίζω ότι ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη συνθήκη. Όλο μας το προσωπικό διατέθηκε. Όμως και κάποιοι ήταν εκεί για να φυλάνε τους οικισμούς και κάποιοι άλλοι ήταν για να παρακολουθούν τα μέτωπα. Διότι προσέξτε κάτι. Ακούω πολλή κριτική ότι υπήρχαν, λέει, περιπολικά της πυροσβεστικής, πυροσβεστικά οχήματα. Μπροστά στους οικισμούς βλέπαν τη φωτιά να έρχεται και δεν επιχειρούσαν. Όταν η φωτιά έρχεται με θερμικό φορτίο, τέτοιο που δεν μπορεί να αποκοπεί, μπορεί να οδηγηθεί να εκτραπεί. Αυτοί που μέναν πίσω, μέναν για να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Αν έβγαιναν μπροστά, θα έριχναν με τρεις μάνικες μπροστά σε ένα φορτίο θερμικό που δεν θα πιανότανε, θα μέναν από νερό και η φωτιά θα έκαιγε τα πάντα πίσω και μπορεί και ανθρώπους. Άρα δεν είναι πάρα πολύ εύκολο, απλά και μόνο αντιλαμβάνομαι, ξεκινήσαμε με 55 οχήματα, προχωρήσαμε 75 οχήματα που διατέθηκαν και προφανώς τις τελευταίες μέρες έχουν ενισχυθεί, έχουν διπλασιαστεί τα μέτωπα. Ταυτόχρονα υπάρχουν πυροσβεστικά οχήματα που στα μέτωπα που έχουμε διατάξει και βλέπουμε ότι κινούνται προς οικισμούς, μεγάλους οικισμούς, μεγάλες πόλεις. Το κύριό μας μέλημα, αν δεν μπορούμε να τα σταματήσουμε, είναι να τα εκτρέψουμε, να τα οδηγήσουμε. Με κύριο μέλημά μας την ανθρώπινη ζωή, μετά την ανθρώπινη περιουσία και τέλος, όσο και αν πονάμε να το λέμε, το φυσικό μας περιβάλλον. Μάλιστα, αυτά λέει ο Νίκος Καρδαλιάς, κυρίες και κύριοι. Συνέκτακτη συνέντευξη τύπου που πραγματοποιεί στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας στην Αθήνα ο Νίκος Καρδαλιάς, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας. Εγώ θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο επί τούτου. Ναι, έχει δίκιο ότι οι φλόγες ήταν δυνατές, ότι υπήρξε μεγάλο θερμικό φορτίο. Ναι, πράγματι υπήρξαν πυρκαγιές πρωτοφανείς για τη χώρα μας, αλλά η πρόνοια πρέπει να υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις. Αντιπυρικές ζώνες, εξοπλισμός, σύγχρονος εξοπλισμός. Εδώ πλέον μπορείς να παρακολουθείς τα πάντα από το δορυφόρο και φυσικά ανθρώπους, να προσλάβεις ανθρώπους ώστε να μπορέσουν να σε βοηθήσουν την δύσκολη στιγμή. Κατόπιν εορτής έχουμε να λέμε πολλά. Δεν έχουμε να πούμε κάτι διαφορετικό, κυρίες και κύριοι. Χθες λοιπόν έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ένα διάγγελμα στο οποίο ζήτησε συγγνώμη λίγο πολύ για τις ατοπίες που υπήρξαν στην όλη διαδικασία κατάσβεσης των πυρκαγιών. Υπήρξε μια πρωτοφανής κατάσταση, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προσπαθήσαμε να δείξουμε το καλύτερό μας σε αυτό. Δεν πετύχαμε πολλά. Αυτό το πράγμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ναι, είπε συγγνώμη, πράγματι ζήτησε συγγνώμη, όμως γνώριζε την κατάσταση. Πέρσι στην Εύβοια τα ίδια είχαν συμβεί και σε άλλες περιπτώσεις το 2019. Ήξερα από μικρός τι συνέβαινε όταν πρωθυπουργός ήταν ο πατέρας του, τι συνέβαινε το 1993 με τις φωτιές του Νημητό, θυμόμαστε όλοι. Τι έζησαν οι προκάτοχοί του, όπως ο Τσίπρας, το Μάτι και άλλες περιπτώσεις. Έπρεπε να είχε λάβει τα μέτρα του πολύ νωρίτερα και να πει τον κρατικό μηχανισμό να δημιουργήσουν ένα σχέδιο. Ο κύριος Καρδαλιάς φαίνεται ότι δεν είχε σχέδιο για τις πυρκαγιές. Βλέπουμε από το αποτέλεσμα τι συνέβη. Είπε για τους ξένους. Είδαμε τι έκαναν οι ξένοι που ήρθαν να επιχειρήσουν στη χώρα μας. Εμείς γιατί, εδώ είναι το μεγάλο ερωτηματικό που δημιουργούν πάρα πολλοί, που λένε πολλοί συμπολίτες μου που βρήκα σήμερα στην πόλη της Κοζάνης και αναρωτιούνται γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Πάμε να ακούσουμε όμως το διάγγελμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, το χθεσινό διάγγελμα του Κυριάκου Μητσοτάκη και επανερχόμαστε. Η έκταση της καταστροφής, ειδικά στην Εύβοια και στην Αττική, μαυρίζει την καρδιά όλων μας.
και πρώτος εγώ, ζητώ συγγνώμη για τις όποιες αδυναμίες υπήρξαν. Κατανοώ απόλυτα τον πόνο των συμπολιτών μας, που είδαν τα σπίτια της περιουσίας τους να καίγονται. Την αναστάτωση όσων μετακινήθηκαν όπως-όπως από τον τόπο τους. Ακόμα και την οργισμένη απορία εκείνων που αναζητούσαν, για παράδειγμα, εν αέρια βοήθεια, χωρίς να γνωρίζουν αν τα πυροσβεστικά αεροσκάφη επιχειρούσαν αλλού ή αν οι συνθήκες ήταν απαγορευτικές. Οι αντιδράσεις μας, ωστόσο, δεν πρέπει να είναι τυφλές. Οι τυχόν αστοχίες θα εντοπιστούν και οι ευθύνες θα αποδοθούν όποτε πρέπει και σε όποιον πρέπει. Το πρώτο ζητούμενο αυτή την ώρα είναι οι λύσεις. Ακριβώς όπως και πρώτο ζητούμενο ήταν και παραμένει η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Γι' αυτό και ο απολογισμός αυτής της εμπειρίας οφείλει να μην περιλαμβάνει μόνο το τι χάθηκε, αλλά και το τι σώθηκε μέσα σε μια τέτοια φυσική λέλαπα που δεν έχει προηγούμενο. Είναι προφανές ότι η κλιματική κρίση χτυπά πλέον την πόρτα ολόκληρου του πλανήτη, με φωτιές που διαρκούν επί εβδομάδες. Αυτό είναι αιτιολογία, όχι όμως δικαιολογία. Ούτε κι άλλοθε. Και θα το πω καθαρά. Μπορεί να κάναμε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν, αλλά σε πολλές περιπτώσεις αυτό δεν φάνηκε αρκετό στην άνηση μάχη με τη φύση. Το ίδιο ξεκάθαρο όμως θα πω και ότι θα βρεθούμε δίπλα σε όσους έπληξε η πυρκαγιά. Όπως το κάναμε κι άλλοτε. Μετά τις πλημμύρες του Ιαννού στη Θεσσαλία ή του μεγάλου σεισμού της Σάμου. Έχουμε χρέος να σφίξουμε τα δόντια και να προχωρήσουμε. Κι άλλες φορές η χώρα έζησε καταστροφές, αλλά μην όρθια. Το ίδιο θα συμβεί και σε αυτήν. Την περιπέτεια μετατρέποντας τη θλίψη μας σε δύναμη. Θα συνεχίσουμε λοιπόν στα μέτωπα της κατάσβεσης, καθώς ο πόλεμος με τη φωτιά εξακολουθεί. Και ταυτόχρονα θα ξεκινήσουμε να επουλώνουμε τις πληγές μας. Όσοι έχασαν σπίτια και περιουσίες θα αποζημιωθούν. Οι καμένες εκτάσεις θα αναδασωθούν και θα δρομολογηθούν αμέσως τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα. Πολλοί λόγοι γίνεται και τις αναδασώσεις, κυρίες και κύριοι, και τι προβλέπετε σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί ξέρουμε όλοι τι συμφέροντα παίζονται και με τις ανεμογεννήτριες και με τα φωτοβολταϊκά και γενικότερα και τις εκτάσεις που έχουν καεί. Ξέρουμε τι γίνεται μετά από πυρκαγιές. Γνωρίζουμε και παλαιότερες περιπτώσεις, 1993 και βέβαια 1996-2000. Υπάρχουν καταγεγραμμένα στα ιστορικά πλέον δεδομένα και στο διαδίκτυο όποιος ανατρέξει μπορεί να δει τι έγινε, τι γίνεται, τι αποτέλεσμα υπήρξε μετά τις πυρκαγιές. Και το ζήτημα είναι τι θα γίνει με τις υπόλοιπες περιφέρειες, κύριε Κυριάκου Μητσοτάκη. Γιατί έρχεται πάλι καύσωνας, παραταμένος καύσωνας για πολλές μέρες ακόμα. Μην έχουμε τα ίδια και σε άλλες περιφέρειες, ομιγέννητο και στη δική μας. Να προσέχουν οι αυτοδιοικητικοί, να προσέχουν στην πυροσβεστική, να υπάρξει σχέδιο. Γιατί εδώ στη Δυτική Μακεδονία, μετά από αυτό που πέρασαν στην Νότια Ελλάδα οι συμπολίτες μας, δεν πρέπει να το περάσουμε ούτε στη Δυτική ούτε στην Κεντρική Μακεδονία, γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα. Να προσέχουμε, να έχουμε τα μάτια μας 14, διότι ο κίνδυνος καραδοκεί. Και πάμε στο Γιάννη τον Ευεσκιώτη στην αίθουσα σύνταξης, κύριε και κύριοι, όπου θα μας ενημερώσει για τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις με το διάγγελμα Μητσοτάκη αλλά και τη συνέντευξη του αρχηγού της εξωματικής αντιπολίτευσης, του κ. Αλέξη Τσίπρα. Καλησπέρα, Μιχάλη, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, είναι ζητούμενο το τι μέλη γενέστε και από τις προηγούμενες ανάλογες περιπτώσεις, από την εμπειρία δηλαδή που έχουμε και δημοσιογραφικά και κοινωνικά, με το πώς ανέλαβαν στο κράτος την ευθύνη, πώς αποζημίωσαν τον κόσμο και τι τελικά συνέβη με τις ζωές των ανθρώπων. Γιατί όλο αυτό το οποίο συζητάμε και όλο αυτό το ζήτημα το οποίο προσπαθούμε να προσεγγίσουμε δεν αναφέρεται σε κάποιους ξερούς αριθμούς, σε 25.000 κατοίκους για παράδειγμα στην Ιστία και σε άλλους τόσους στην υπόλοιπη χώρα. Μιλάμε για μία-μία ανθρώπινη ζωή ξεχωριστά. Αυτό το οποίο συγκρατήσαμε από το χθεσινό διάγγελμα του Κυριάκου Μητσοτάκη εν μέσω κραδασμών από μία ελεύθερη πτώση της ελληνικής κυβέρνησης στην κοινή γνώμη, είναι η φράση ότι θα αποδοθούν οι ευθύνες με τον τρόπο που πρέπει. Αυτό δεν σου κρύβω, Μιχάλη, ότι μία μερίδα δημοσιογράφων και συντακτών τους έχει προβληματίσει ιδιαίτερα, δεδομένου ότι ούτε λίγο ούτε πολύ ο Κυριάκος Μητσοτάκης μας είπε ότι εγώ θα αποφασίσω με ποιον τρόπο θα αποδοθούν οι ευθύνες και πότε θα αποδοθούν οι ευθύνες. Κάτι το οποίο έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το τι ο ίδιος ως αντιπολίτευση ζητούσε από τον Αλέξη Τσίπρα, του οποίου το έκτακτο διάγγελμα παρακολουθήσαμε σήμερα και θα ασχοληθούμε στην πορεία του Δελτίου εκτενέστερα με αυτό. Πολλοί λένε
ότι από τότε υπάρχει ένα λαϊκό δηλαδή ρητό, το οποίο λέει ότι από τότε που ανακαλύφθηκε η συγγνώμη, χάθηκε το φιλότιμο. Ουσιαστικά με την συγγνώμη του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν είδαμε καμία άλλη ανάληψη καμίας άλλης πολιτικής ευθύνης. Και αυτό δεν το αναφέρουμε τυχαία, Μιχάλη. Το λέμε επειδή σε ανάλογη αναφορά του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Τσίπρα, ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε σε όλα τα μήκη και σε όλα τα πλάτη ότι δεν μπορεί να ζητάει ένας αρχηγός κράτους απλά συγγνώμη και να συνεχίζεται η πολιτική ζωή του τόπου. Ουσιαστικά ο κύριος Μητσοτάκης μέσα σε λιγότερο από 3 χρόνια ξέχασε πάρα πολύ γρήγορα τις θέσεις τις οποίες υποστήριζε, θέσεις οι οποίες δεν ήταν τυχαίες. Θέσεις, Μιχάλη, οι οποίες ουσιαστικά αποτέλεσαν το εφαλτήριο για να γίνει η ουσιαστική πολιτική ανατροπή και για να αλλάξει η κυβέρνηση και για να έρθει η νέα δημοκρατία στο προσκήνιο και να την εμπιστευτεί ο κόσμος με βάση κάποιες αρχές ενός επιτελικού κράτους, το οποίο, όπως λέγαμε και χθες, φάνηκε να αποτυγχάνει παταγωδώς. Τώρα, για να πούμε τι ανέφερε συνοπτικά ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι προείχε η σωτηρία του κόσμου, αλλά όπως φαίνεται, λόγω της απουσίας των ανέμων και λόγω της πλήρης απουσίας ενός συγκροτημένου σχεδίου, το γεγονός ότι δεν φύσηξε ο άνεμος δυνατά και ότι αυτές οι 586 ληστείες που ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης ήταν σε ένα τέτοιο τρόπο ανεπτυγμένες που βοηθήθηκαν οι άνθρωποι να εκενώσουν τα χωριά τους, δεν χάσαμε ανθρώπους, όχι επειδή λειτουργήσε η πολιτική προστασία του Νίκου Χαρβελιά, είναι προφανές ότι δεν χάσαμε ανθρώπους επειδή η φύση το επέτρεψε σε αντίθεση με το μεγάλο θρήνο που βιώσαμε στο Μάτι το 2018, χωρίς φυσικά να θέλουμε να πούμε ότι δεν υπήρξαν πολιτικές ευθύνες και άλλου είδους ευθύνες οι οποίες διερευνήθηκαν και συνεχίζουν να διερευνούνται από την ελληνική δικαιοσύνη. Τον Ιούλιο του 2019, Γιάννη, ο Αλέξης Τσίπρας τιμωρήθηκε με τις εκλογές, πήγε στην αντιπολίτευση, τώρα κυβερνάει ο Μητσοτάκης. Πώς θα το κάνουμε? Θα κάνουμε κριτική δηλαδή στον Τσίπρα και στην Κινηματά και στον Βελόπουλο και ενώ κυβερνάει ο Μητσοτάκης? Τα κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν χάσει την μπάλα σε αυτό το κομμάτι. Όπως επίσης και κάποιοι οπαδοί της Νέας Δημοκρατίας λέει, γιατί κάνετε κριτική στο Μητσοτάκη? Είναι αυτός ο κυβερνήτης της χώρας. Αυτός ουσιαστικά δεν προνόησε να κάνει αυτά που πρέπει για να μην φτάσουμε να καίγονται σπίτια, επιχειρήσεις και δάση φυσικά. Έτσι δεν είναι? Είναι χαρακτηριστικό αυτό που λες, Μιχάλη, και στην αίθουσα σύνταξης, επειδή παρακολουθούμε και τα κεντρικά μέσα και τη δουλειά των συναδέλφων, αλγινή εντύπωση προκάλεσε σήμερα το γεγονός ότι την ίδια ώρα που άνθρωποι βρισκόταν έξω από τις περιουσίες τους, θρηνώντας τις απώλειές τους, γιατί τα σπίτια δεν γίνονται έτσι εύκολα. Ναι, βέβαια. Τι να πούμε τώρα, να πούμε ότι από το σεισμό του 1995 στα Γρεβενά και στην Κουζάνη, ακόμη και σήμερα που μιλάμε, το 2021, υπάρχουν κοντέινερ σε ένα χωριό των Γρεβενών? Να πούμε ότι τα χρήματα τα οποία προϋπολογίζονται για την αποκατάσταση των ανθρώπων αυτών, οι 500.000, τα 500 εκατομμύρια, με συγχωρείς, Μιχάλη, δεν έχουν περάσει από τον οικονομικό έλεγχο και αποτελούν αυτή τη στιγμή μόνο πολιτικές εξαγγελίες. Να πούμε ότι δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή το μέγεθος της οικονομικής καταστροφής. Και αν θέλεις, αυτό δείχνει και το μέγεθος του προβλήματος και της ανοργανωσιάς που έχει το ελληνικό κράτος, δεδομένου ότι πανηγυρίζουμε για ένα τεράστιο ποσό του προϋπολογισμού που α, δεν ξέρουμε αν μπορούμε όντως να το έχουμε, και β, δεν ξέρουμε αν αυτό επαρκεί για να καλύψει τις πληγές. Γιατί εδώ μιλάμε για πανάκριβες περιοχές, για πολύ μεγάλες κατασκευές στα βόρεια προάστια της Αθήνας, όπως πολύ καλά γνωρίζεις. Μιλάμε για τη Βόρεια Εύβοια, για τεράστιες καλλιέργειες και για εκτάσεις. Μιλάμε για ανθρώπους υπερήλικες. Χθες είδαμε τη συνάδελφο από το Open, που είναι ένα από τα κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, που έδειξαν τα πράγματα όπως είναι και δεν αντιπολιτευόταν τους ανθρώπους οι οποίοι θρηνούσαν μπροστά στα αποκαλύπια. Είδαμε έναν άνθρωπο απεγνωσμένο να κλαίει μαζί με την συνάδελφο. Έγινε viral αυτή η εικόνα. Και ακόμη και σήμερα το μέλημα της κυβέρνησης είναι ο πολιτικός αντίκτυπος και όχι η ουσία της αντιμετώπισης του προβλήματος. Αυτά πρέπει, αν δεν τα πούμε και στα περιφερειακά μέσα μαζικής ενημέρωσης, Μιχάλη, δεν θα ακουστούν δυστυχώς πουθενά. Και αυτή είναι η μαύρη αλήθεια. Δυστυχώς, έτσι τώρα, είναι ακριβώς, Γιάννη. Πραγματικά από εκεί και πέρα, η φόφη γεννηματά για να περάσουμε στην υπόλοιπη αντιπολίτευση, γιατί το διάγγελμα του κυρίου Τσίπρα έκανε έντονη αίσθηση και έπεισε ακόμη και τους πιο δύσπιστους
για το ότι η αξιωματική αντιπολίτευση βγήκε με συγκεκριμένες προτάσεις και εξέθεσε τον Πρωθυπουργό, τον έφερε πρώτο ευθυνών του, διότι ο κύριος Τσίπρας είπε ότι αμέσως μετά το μεγάλο περιστατικό στο Μάτι υπήρξε ένα συγκεκριμένο σχέδιο το οποίο δεν ακολουθήθηκε και ο κύριος Μητσοτάκης είχε 2 χρόνια στη διάθεσή του να το εφαρμόσει. Η κυρία Γεννηματά ζητά τις κεφαλές των κυρίων Χρυσοχοΐδη και Χαρδαλιά. Εμείς πρώτη χθες αναφέραμε το μεσημέρι ότι ο κύριος Χαρδαλιά βρίσκεται στη λίστα, στην κόκκινη λίστα, στη μαύρη λίστα της κυβέρνησης και μάλλον θα αποτελέσει μια ηφηγένεια για να κατακαθίσει η σκόνη, η πολιτική, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναρωτιέται αυτή τη στιγμή αν αυτοί οι οποίοι δυσαρεστούνται με τη Νέα Δημοκρατία πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ ή αν πάνε στο ΠΑΣΟΚ. Εμάς, σαν κοινωνία, δεν μας ενδιαφέρει που πηγαίνουν οι δυσαρεστημένοι. Εμάς μας ενδιαφέρει να δούμε τους ανθρώπους που κλαίνε μπροστά στις κάμερες να εξασφαλίζονται την επόμενη ημέρα, γιατί έρχεται το φθινόπωρο, έρχεται ο χειμώνας, η πανδημία τρέχει και δεν ξέρουμε αυτοί οι ηλικιωμένοι παππούδες που κλαίγανε στις κάμερες χθες πού θα βρεθούν την επόμενη μέρα όταν δεν υπάρχει ένα κοινωνικό κράτος για να τους βοηθήσει. Γιάννη, ξέρεις και τι είναι και το άλλο, να μην βρεθούμε και εμείς στην ίδια κατάσταση κάποια στιγμή. Διότι όταν καίγεται το σπίτι του γείτονα, εμείς πρέπει να προλαμβάνουμε την κατάσταση, μην καίει και το δικό μας. Και εδώ στη Δυτική Μακεδονία αλλά και στη Βόρεια Ελλάδα δεν είμαστε οργανωμένοι. Να το πούμε ξανά, να το ακούν οι τοπικοί άρχοντες εδώ, οι βουλευτές, οι περιφερειάρχες, οι δήμαρχοι, ότι δεν είμαστε οργανωμένοι και αν η Αθήνα κάει και με τόσα πυροσβεστικά αεροσκάφη και με τόσο εξοπλισμό και κόσμο, φαντάζεστε τι θα γίνει εδώ. Κρούω τον κόδωνα του κινδύνου μέσα από τηλεόραση του Flash, μην πάθουμε καμιά ζημιά και να αφήσουν τα πολιτικά αντιδικά και τα επικοινωνιακά της Νέας Δημοκρατίας, γιατί κυβερνούν και πρέπει να μας προστατεύσουν σε περίπτωση όμοι γέννητο κάτι συμβεί. Είδες τι έγινε, σε όλο τον κόσμο υπάρχουν πυρκαγιές. Μην πάθουμε καμιά λαχτάρα καλοκαιριάτικα, γιατί ο Αύγουστος θα είναι καυτός ακόμα και για τις επόμενες 20 ημέρες. Έτσι είναι. Φάνηκε ότι όπου υπήρξε αποτέλεσμα, Μιχάλη, και στη Δυτική Μακεδονία και στους Δήμους της Κοζάνης, της Κάρτης των Κρυβενών, συνέδραμε η τοπική αυτοδιοίκηση και τα δίκτυα των εθελοντών. Εκεί στηρίχθηκε όλο το σύστημα στη δική μας περιοχή και φυσικά στην αυταπάρνηση των πυροσβεστών, των υπήγειων δυνάμεων, που έδωσαν τον καλύτερο τους σε αυτό, κάτι το οποίο αναγνωρίστηκε και από την κοινωνία. Δικό μας παιδιών όμως. Τον δικό μας. Η κεντρική κυβέρνηση δεν βοήθησε. Με φιδό έστειλαν τα εναέρια μέσα στη δική μας περιοχή. Προείχαν άλλες περιοχές. Αυτό μπορεί να είναι και ζήτημα επιχειρησιακό. Ωστόσο, είδαμε και την παρέτηση του διοικητή του στρατού της αεροπορίας, όπου δεν έγινε τελικά αποδεκτή, γιατί ελάχιστα Σινούκ ήταν έτοιμα επιχειρησιακά. Είδαμε ότι χρειαστήκαμε την ξένη συνδρομή, τις ξένες δυνάμεις, τους Ρουμάνους και τους Ουκρανούς να έρχονται εδώ πέρα να μας βάζουν τα γυαλιά, όχι επειδή είναι πιο ικανοί από τους δικούς μας πυροσβέστες. Οι δικοί μας οι πυροσβέστες με αυταπάρνηση μάχονται, αλλά δεν φτάνει μόνο η προαίρεση και ο ηρωισμός. Πρέπει να έχεις και τις κατάλληλες στολές και τις επικοινωνίες και τον εξοπλισμό. Όλα αυτά προϋποθέτουν χρηματοδότηση και σχεδιασμό. Κάτι τέτοιο μετά το Μάτι δεν το είδαμε, αν και το Μάτι αποτέλεσε μία στιγμή πολύ σημαντική για να αποφασίσει ο κόσμος τι θα ψηφίσει στις προηγούμενες εκλογές. Ωστόσο, είδαμε ότι κάτι δεν πάει καλά στο επιτελικό κράτος, κάτι δεν πάει καλά και στην οργάνωση της πολιτικής προστασίας. Οριακά τη γλιτώσαμε με την πανδημία. Οριακά και αποτύχει μέχρι στιγμής δεν θρυνήσαμε θύματα, αν και είχαμε απώλειες, να μην τις ξεχνάμε. Ανθρώπους όπως ο εθελοντής στην Βόρεια Αττική και ο άνθρωπος ο οποίος με τον Κρέιτερ προσπαθούσε να διανοίξει δρόμο. Είχαμε απώλειες, είτε 2 είτε 22 είτε 222, Μιχάλη, δεν βάζουμε τις ανθρώπινες ζωές. Η ανθρώπινη ζωή είναι ανθρώπινη ζωή, Γιάννη, έτσι ακριβώς. Το θέμα είναι τώρα πού θα βρουν τα χρήματα και αν έχουν προϋπολογίσει σωστά και πότε θα δοθούν τα χρήματα στους δικαιούχους και στους ανθρώπους που είδαν τις ζωές τους πραγματικά από τη μία στιγμή στην άλλη να διαλύονται και να καταλάβουμε λίγο και εμείς πόσο εύκολα μπορείς από νοικοκύρης να βρεθείς μέσα σε μία βάρκα. Είτε είσαι Έλληνας είτε είσαι ξένος. Και θα ήθελα να κλείσω με αυτό, Μιχάλη, και σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Γιάννη Νεβεσκιώτη, την Γιάννη Νεβεσκιώτη, κυρίες και κύριοι, από την αίθουσα σύνταξης, λοιπόν. Και για να δούμε σε αυτό το σημείο τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας πριν από λίγο, όπου μίλησε για το θέμα των πυρκαγιών και ότι δεν τηρήθηκε, δεν δόθηκε σημασία στο σχέδιο το οποίο είχε και στις προειδοποιήσεις που είχαν δοθεί για τις πυρκαγιές. Να αναμετρηθούμε με την ήττα μιας πολιτείας που δεν μπόρεσε να αποτρέψει αυτή την τραγωδία. Αναμετρηθούμε όμως και με τη δύσκολη επόμενη μέρα και τα μέτρα για την επούλωση των πληγών υλικών αλλά και ηθικών. Και κυρίως να μην κρυφτούμε
πίσω από επικοινωνιακά τεχνάσματα, προσχηματικές και ανέξοδες συγγνώμες. Θέλω να καταστήσω σαφές ευθύς εξ αρχής. Αυτή είναι η δική μας έγνοια σήμερα. Να συμβάλλουμε για να γίνει η οργή δύναμη αλλαγής. Να συμβάλλουμε ώστε όσοι είδαν το σπίτι και τη ζωή τους να καίγονται, να μην αφαιθούν εγκαταλελειμμένοι στην απελπισία και να θωρακίσουμε το αύριο, το δικό μας και των παιδιών μας. Η κλιματική αλλαγή αναμφίβολα είναι μια ζώσα και άκρος επικίνδυνη πραγματικότητα. Δεν μπορεί όμως να αποτελεί δικαιολογία. Αντιθέτως, η επίγνωσή της μας προσθέτει το βάρος να προετοιμαστούμε σε βάθος για την αντιμετώπιση των ακραίων φαινομένων που από εδώ και στο εξής θα είναι πολύ συχνά. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη δεν μπορεί να την επικαλείται ως δικαιολογία. Γιατί αγνόησε τις προειδοποίησεις μας, όπως και τις προειδοποίησεις των επιστημόνων. Ακόμα χειρότερα, αγνόησε τα σχέδια που τις παραδώσαμε. Και αυτή είναι ίσως η πιο σοβαρή και εγκληματική ευθύνη που πρέπει σήμερα να τις καταλογιστεί. Θέλω να μου επιτρέψετε μια μικρή αναδρομή στο παρελθόν. Το καλοκαίρι του 18, αμέσως μετά την καταστροφική και φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, ζήτησα τη συνδρομή του καθηγητή Γκολντάμερ, πρόεδρου του Διεθνούς Παρατηρητηρίου για τις πυρκαγιές στο Πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ. Του ζήτησα να είναι επικεφαλής μιας ανεξάρτητης επιστημονικής επιτροπής που θα συντάξει ένα πόρισμα εντοπίζοντας τις αδυναμίες ώστε να αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά από εδώ και στο εξής τις δασικές πυρκαγιές. Ο καθηγητής Γκολντάμερ μου έθεσε τότε ως προϋπόθεση να έχει τη συνένεση του τότε αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του κ. Μητσοτάκη, προκειμένου να είναι βέβαιος ότι δεν θα ετοιμάσει κάτι που θα αμφισβητηθεί ή που δεν θα αξιοποιηθεί σε περίπτωση κυβερνητικής αλλαγής. Συμφώνησα μαζί του και τελικά συμφώνησε και ο κύριος Μητσοτάκης. Το Φλεβάρι του 19 η Επιτροπή μας παρέδωσε το πολυσέλιδο πόρισμα, το πολυσέλιδο τότε πόρισμά της. Τον Απρίλιο του 19 ο καθηγητής Ξανθόπουλος εκ μέρους της Επιτροπής το παρουσίασε στην κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Περιβάλλοντος και Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Υπήρξε διακομματική αποδοχή. Και κατόπιν εντολής μου προχωρήσαμε στα πρώτα βήματα υλοποίησης όσων το πόρισμα προβλέπει, εκκινώντας από την προετοιμασία μιας μεγάλης διοικητικής μεταρρύθμισης για την αναδιοργάνωση του συστήματος διαχείρισης εκτάκτων αναγκών και την αντικατάσταση της περίφημης πολιτικής προστασίας από μια σύγχρονη δομή, έναν φορέα διαχείρισης των έκτακτων αναγκών με λειτουργική, επιχειρησιακή και επιστημονική αναβάθμιση σε σχέση με όλα όσα ίσχυαν ως τότε. Αυτό ήταν ένα σχέδιο ριζικής μεταρρύθμισης που κατέληξε στην πρόταση για την ίδρυση Εθνικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας και Ανθεκτικότητας. Για να καταλήξουμε σε αυτή την πρόταση αναλύθηκαν σε βάθος μοντέλα χωρών με εμπειρία στον τομέα της πολιτικής προστασίας όπως των ΗΠΑ, της Αυστραλίας, ενώ για την τεχνολογική και υλικοτεχνική υποστήριξη του νέου οργανισμού είχαμε δεσμεύσει πόρους από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων καθώς και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εκλογές επισπεύστηκαν, η κυβέρνηση άλλαξε. Το σχέδιο δυστυχώς ματαιώθηκε από τη νέα κυβέρνηση. Ωστόσο, τον Νοέμβρη του 19 καταθέσαμε στη Βουλή το πλήρες σχέδιο με τη μορφή πρότασης νόμου, την οποία επίσης η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αγνόησε. Όπως αγνόησε επιδεικτικά και το ίδιο το πόρισμα Γκολντάμερ, τα άφησε όλα αυτά τα χρήσιμα εργαλεία ανάλυσης και προετοιμασίας θαμμένα στο σιρτάρι.
Την ίδια τύχη είχαν και η Εθνική Στρατηγική για τα Δάση, οι προσλήψεις στις δασικές υπηρεσίες που πάγωσαν, το κοινοφελές πρόγραμμα δασοπροστασίας, η αξιοποίηση των κονδυλίων της πολιτικής πρόληψης δασικών πυρκαγιών με αποτέλεσμα την συσσόρευση καύσιμης ύλης στα δάση, οι δασικοί χάρτες που ακυρώθηκαν. Το μόνο που έκανε ήταν να διατηρήσει την παροχημένη και όπως αποδείχτηκε αναποτελεσματική δομή της πολιτικής προστασίας, απλά αναβαθμίζοντας σε υφυπουργό τον επικεφαλής της, θέση για την οποία επέλεξε έναν πρώην δήμαρχο, κομματικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Θα επανέλθουμε στο θέμα των πυρκαγιών, κυρίες και κύριοι, όμως να πάμε σε ένα ζήτημα που αφορά τη Δυτική Μακεδονία, το εξοικονομώ αυτονομώ, ένα πρόγραμμα το οποίο έχουμε εξελίξει σε αυτό το πρόγραμμα. Κοντά μας είναι τηλεφωνικά ο Δημήτρης Κοντοζίδης, ο γνωρολογιστής, ο οποίος θα μας ενημερώσει για αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα για τη Δυτική Μακεδονία. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, έχουμε εξελίξει στο εξοικονομώ αυτονομώ, θα ήθελα να μας πεις. Ακριβώς, έχουμε κάποιες ανακοινώσεις με τις οποίες το πρόγραμμα εξοικονομώ υπόκειται σε ένα lifting, ας το πούμε έτσι. Έχουμε μείωση στο ποσοστό της επιδότησης. Από 95% που έφτανε στην περιοχή μας λόγω απολιγνητοποίησης θα πέσει, δηλαδή γίνεται οριζόντιο το ποσοστό, φτάνει μέχρι 75%. Και τα κριτήρια πλέον γίνονται κοινωνικά, κατά βάση και ενεργειακά. Δηλαδή κάτι που σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας θα προβλέπεται σε κάποιο ακίνητο, τόσο μεγαλύτερες θα είναι και οι πιθανότητες ένταξής του στο πρόγραμμα. Και πέρα, ανάλογα με το εισόδημα του ετούντα, θα προκύπτει και το ποσοστό επιδότησης. Ενδεικτικά, δηλαδή, το 75% το ανώτατο ποσοστό επιδότησης αφορά για εισοδήματα, οικογενειακά εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ. Μάλιστα, είναι μια οικογενειακά εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ θα είναι 70%. Δηλαδή, ο μεγαλύτερος όγκος των αιτήσεων φαντάζομαι θα πήξει κάπου εκεί, στο 75-70%. Μάλιστα. Για τα... Η μεγαλύτερη αλλαγή αφορά τον τρόπο της ένταξης, που κατ' εμέ έγινε πολύ σωστά μια αναδιάρθρωση στο θέμα της αίτησης. Μέχρι στιγμής, μέχρι τώρα στους Κύπρους το εξοικονομώ, μεγαλύτερη τύχη είχαν αυτοί που είχαν μεγαλύτερη ταχύτητα από τους υπόλοιπους, ας το πούμε έτσι. Πλέον θα είναι ανοιχτό το σύστημα ένα μήνα, θα υποβάλλονται οι αιτήσεις και θα αξιολογούνται από το φορέα βάσει, όπως είπαμε και πριν, ενεργειακών και κοινωνικών κριτηρίων. Εισόδημα και παλαιότητα κτηρίου κτλ. Μάλιστα. Για τα κριτήρια της περιοχής, Δημήτρη, έχουμε εξελίξει. Δηλαδή, η Δυτική Μακεδονία θα έχει ένα βαντάζ πάνω σε αυτό το ζήτημα. Για πες μας λίγο. Αυτό ήθελα να πω τώρα, ότι η Δυτική Μακεδονία, όπως και όσες περιοχές βρίσκονται που έχουν χαμηλή θερμοκρασία το χειμώνα, ναι. Ακριβώς αυτό. Έχουν, τα κτίρια τους έχουν ανάγκη σε υψηλές ενεργειακές απόσεις. Χρειάζονται όπως ακριβώς. Δηλαδή χρειάζονται μεγάλη ενέργεια για να συντηρήσουν τα νοικοκυριά τους το χειμώνα. Θα έχουν ένα βαντάζ. Δεν θα είναι μεγάλο βέβαια, αλλά θα έχουν ένα βαντάζ έναντι των υπολείπων περιοχών. Αλλά όσον αφορά το ποσοστό επιδότηση θα παραμείνει το ίδιο. Είναι οριζόντιο πλέον. Α, μάλιστα. Δηλαδή σε αυτό θα παραμείνουμε στο ίδιο, αλλά εντάξει, δεν πρέπει και η Κρήτη. Εντάξει, η Κρήτη έχει πολύ καλύτερες θερμοκρασίες από τη Δυτική Μακεδονία. Δεν συζητάμε τώρα. Όταν εδώ έχουμε 6 μήνες, 7 μήνες χειμώνα, και ειδικά ορεινή Καστοριά, ορεινή Φλόρινα, ορεινά Γρεβενά και Κοζάνη, φυσικά κάποια χωριά, δεν έχουν και τηλεθέρμανση, ακόμα χειρότερο. Και βέβαια έχουμε και πολύ μεγάλη αύξηση, Δημήτρη, και στην τιμή του πετρελαίου. Πάρα πολύ μεγάλη αύξηση που θα αγγίξει η βενζίνη. Στα νησιά ήδη ξεπέρασε 2 ευρώ, εδώ είμαστε στο 1,70 κάπου εκεί. Το έχουμε και στο ρεύμα. Και στο ρεύμα μεγάλη αύξηση. Έτσι. Και δεν ξέρουμε και τι θα συμβεί και με την τηλεθέρμανση. Ναι. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά, γιατί η τηλεθέρμανση ο Άγιος Δημήτρης φαίνεται από 31/8/2021 μπαίνει ακριβώς σε ψυχρή εφεδρεία. Άρα λοιπόν και στην Κοζάνη αντιμετωπίζουμε πλέον. Ναι. Έχουμε, βλέπουμε τα πρόθυρα αντιμετώπιση προβλήματος. Έτσι ακριβώς. Αυτό ναι, θα είναι το νέο πρόγραμμα. Από ό,τι φαίνεται, αναμένουμε τον και τον επίσημο οδηγό για λεπτομέρειες. Οι αιτήσεις θα υποβληθούν τέλη Σεπτέμβρη με αρχές Οκτώβρη. Εκεί υπολογίζει η κυβέρνηση. Εκεί περιμένουμε την πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων
μέσω του επιμελητηρίου, του τεχνικού επιμελητηρίου. Μάλιστα. Δημήτρη Κοντιζίδη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τις κρίσιμες πληροφορίες που μας έδωσε. Θα είμαστε σε επικοινωνία για να μάθουμε κι άλλα για το εξοικονομώ αυτονομό. Ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά τη Δυτική Μακεδονία. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Κοντιζίδη, τον λογιστή λοιπόν. Και πάμε ευθύς αμέσως, κυρίες και κύριοι. Και πριν πάμε όμως να δούμε. Υπάρχει εξέλιξη στη συνέντευξη τύπου του κυρίου Νίκου Χαρδαλιά. Υπάρχει συγκίνηση από μέρος του. Υπάρχει μια κατάσταση η οποία δέχθηκε κάποια ερωτήματα δημοσιογράφων Νίκος Χαρδαλιάς. Συγκινήθηκε, υπήρχε εξέένταση. Λογικό είναι, διότι κυρίες και κύριοι, είναι ουσιαστικά στο κάδρο της πολιτικής ευθύνης και ο Νίκος Χαρδαλιάς και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, διότι αυτοί ουσιαστικά χειρίζονται το όλο εγχείρημα της κυβέρνησης. Δεν έκαναν νωρίτερα πράγματα για να μπορέσουμε να αποφύγουμε αυτές τις δυσάρεστες εξελίξεις. Κατόπιν εορτής ερχόμαστε και αντιμετωπίζουμε την φωτιά. Και σε αυτό το σημείο να πάμε, κυρίες και κύριοι, στο Βαγγέλη τον Χριστόδουλο και στο Μιχάλη τον Μέλκο, οι οποίοι βρίσκονται στον ορεινό όγκο των Πιερίων και βλέπουν εκεί, παρακολουθούν την κατάσταση, διότι ξέρουμε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Βαγγέλη Χριστόδουλο, σε ακούμε. Καλησπέρα, Μιχάλη, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε εδώ λίγο έξω από το Βελβεντό, σε μια περιοχή με εξαιρετικά έντονη βλάστηση. Είναι μαζί μου και είναι χαρά μου ο κύριος Υπηλής, είναι ο διοικητής υπηρεσίας Κοζάνης και αρμόδιος του κλιμακίου στην περιοχή. Καλησπέρα, κύριε Υπηλή. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία μας που είστε στο χώρο σας, σε χώρο δράσης σας. Λόγω των καιρικών συνθήκων, ενημερωθήκαμε πως η υπηρεσία έχει ανεβάσει ένα βαθμό ετοιμότητας. Είστε όλοι στον δρόμο, και όχι στον δρόμο, στα βουνά για την ακρίβεια, στα δάση, για την πρόβλεψη εκδήλωσης πυρκαγιών. Ποια είναι η κατάσταση όσον αφορά την ετοιμότητα της υπηρεσίας? Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση που μου κάνατε. Ένας λόγος παραπάνω σήμερα, όπως και κάθε μέρα, αλλά ειδικά σήμερα έχουμε μια αυξημένη κατηγορία κινδύνου, μέσα στο λεγόμενο κατηγορία κινδύνου 3, και έχουμε ακόμα πιο αυξημένα μέτρα από ό,τι είχαμε τις προηγούμενες μέρες. Mm-hmm. Έχουμε τα οχήματα διασπορά, όχημα σύμπλεγμα. Έχουμε στα χωριά, τα οποία είναι στους πρόβατες των βουνών. Και εμείς ήδη βέβαια περιπολούμε στα στενά, στα βασικά μικρά σχωματόδρομους, έτσι ώστε να αποτρέψουμε κάθε πιθανότητα πυρκαγιάς. Mm-hmm. Δίπλα μας και πίσω μας βλέπουμε καλλιέργειες του Βελβεντού, αλλά πίσω μας στο βάθος είναι τα βουνά της περιοχής με την πολύ έντονη βλάστηση. Είναι δυσπρόσιτα μέρη και δυστυχώς είναι και μέρη στα οποία υπάρχει μεγάλος κύκλος πυρκαγιών, έτσι. Μαθαίνουμε επίσης ότι και οι κάτοικοι, να το πούμε αυτό, και οι κάτοικοι κάνουν δικές τους περιπολίες τις ημέρες αυτές, με απόφαση και του Δήμου, εθελοντές κάτοικοι κάνουν και τη μέρα και τη νύχτα περιπολίες. Ενώ στις περιπτώσεις που υπάρχει έντονο πρόβλημα ή μεγάλος κίνδυνος, συνδράμουν και η αστυνομία και ο στρατός, κύριε Πηλή, σωστά? Έτσι ακριβώς είναι όπως το λέτε. Σε τέτοιες αυξημένες κατηγορίες κινδύνου υπάρχουν μεικτά εποπόμενα περιπολικά, τα οποία στελεχώνονται και από ανθρώπους της αστυνομίας, του στρατού και από πυροσβεστικούς υπαλλήλους, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση και πιο άμεση παρατηρητικότητα. Και βέβαια ό,τι συμβεί είναι και εκείνη ενημερώνουν, έτσι ώστε να μην αφήσουμε κάθε δασικό δρόμο αφύλακτο και απαρατήρητο. Τώρα η δική σας παρουσία, φαντάζομαι, έχει να κάνει και με το γεγονός ότι αυτές οι πυρκαγιές πρέπει να τις προλαβαίνει κανείς στην αρχή του. Διαφορετικά βλέπουμε καταστάσεις εξαιρετικά έντυπες. Με την έννοια ότι και αν τυχόν να μην διστάζει ο κόσμος να παίρνει τηλέφωνο, ας μην είναι κάτι, ό,τι θεωρεί ότι υπάρχει καπνός όπου βλέπει κάποια στήλη, καπνού, κάτι, οτιδήποτε, και ας είναι και χώμα, έτσι, ας είναι και το. Τώρα τις τελευταίες μέρες μας έχει πυκνώσει και ο καπνός της από την Εύβοια. Οι πολίτες είχαμε σωρό τηλεφωνημάτων, νομίζοντας ότι υπάρχει πυρκαγιές. Εμείς πήγαμε, ελέγξαμε όλα τα μέρη. Έτσι, δεν είχαμε κάτι την πυρκαγιά, αλλά αυτό θέλουμε και κινητοποίηση από τους πολίτες, έτσι ώστε στο αρχικό στάδιο να την προλάβουμε και να την καταστήλουμε. Και να αναφέρουμε ότι η υπηρεσία αυτή τη στιγμή δρά σε πολλά σημεία. Ήταν σε εξέλιξη πυρκαγιές σε 3 σημεία στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας προηγούμενες ημέρες. Παραμένουν άντρες πυροσβεστικής και έχετε στείλει και προσωπικό στην Εύβοια. Έτσι δεν είναι? Άρα είστε στα όρια σας και εσείς. Είναι εν εξέλιξη δικές μας πυρκαγιές στον ομό Κοζάνης και έχουμε και τη συνδρομή στην Εύβοια. Όπου εκεί οι συνάδελφοί μας, όπως λέω, που ξέρουμε όλοι και βλέπουμε, υπάρχουν το πρόβλημα. Αλλά εμάς τώρα που είμαστε εδώ, μας ενδιαφέρει να φυλάξουμε τα δικά μας τα μέρη. Ένα μήνυμα στους πολίτες. Το μήνυμα στους πολίτες είναι να μην βάζουν πυρκαγιά, να μην βάζουν φωτιές. Οτιδήποτε έχει σχέση με τη φωτιά, είτε θερμές εργασίες στην ύπαιθρο, είτε από μια απλή για ψυχαγωγικούς λόγους
που συνηθίζουμε για φαγητό, είτε ακόμα και αυτό το τσιγάρο. Με την ξηρασία που έχουμε, με τις υψηλές θερμοκρασίες, όλα αυτά, οτιδήποτε έχει σχέση με φλόγα, να είναι αποτρεπτικά. Βαγγέλη, εγώ να ρωτήσω από την πλευρά μου, έχουμε αντιπυρικές ζώνες στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, έχουμε κρουνούς πυροσβεστικούς, έχουμε υποδομές, γιατί η πυροσβεστική από μόνη της δεν μπορεί να κάνει δουλειά, πρέπει να υπάρχουν και υποδομές. Φροντίσαμε ως τοπική αυτοδιοίκηση να έχουμε τον εξοπλισμό ώστε οι πυροσβέστες μας να μπορέσουν να μπουν στη μάχη της φωτιάς? Όλοι. Ο εξοπλισμός έχει ελεγχθεί πριν την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, από την 1η Μαΐου. Σίγουρα υπάρχουν και θέματα βελτίωσης. Αλλά με τα υπάρχοντα θέματα, αυτά που συντηρούμε και επαυξάνουμε, ειδικά φέτος δηλαδή είχαμε επαύξη στους πυροσβεστικούς κρουνούς από τους προέδρους πολλών χωριών και κοινοτήτων, έτσι ώστε να έχουμε νερό και να παρέχουμε νερό στα πυροσβεστικά οχήματα, δηλαδή στο δάσος επάνω, που είναι δύσκολο. Λόγω αποστάσεων, λόγω μορφολογίας, έχουμε και τις δεξαμενές και τους κρουνούς, οι οποίοι βέβαια έχουν ελεγχθεί και λειτουργούν, γιατί αυτό θέλουμε. Και όλα αυτά συνδράμουν στο να έχουμε ένα, θα έλεγα, σοβαρό, σίγουρο, κατασταλτικό έργο εδώ για το... Κόσμο, η πυροσβεστική χρειάζεται, κύριε Διοικητά, πρέπει να γίνουν προσλήψεις. Αυτό τώρα προφανώς, ό,τι είναι καλύτερο... Είναι καλό να συμβεί. Τα καλά είναι ευπρόσδεκτα. Ναι, ναι, Βαγγέλη. Μου είπε πριν από λίγα λεπτά ο διοικητής πυροσβεστικής υπηρεσίας Δυτικής Μακεδονίας, ο κ. Κορέας, που μίλησε μαζί τηλεφωνικά, όσον αφορά και τους ανθρώπους που είπε και ο κ. Πιπηλής, που είναι στην Εύβοια και επιχειρούν, η ενημέρωση που έχει η υπηρεσία είναι ότι όλοι είναι καλά στην κατάστασή τους και ότι τα σημεία που επιχειρούν είναι επίσης σε καλή κατάσταση, άρα να μην ανησυχούν οι οικοί τους. Έτσι. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Εμείς ευχαριστούμε το πυροσβεστικό σώμα, ευχαριστούμε τους πυροσβέστες μας, οι οποίοι δίνουν αγώνα. Πραγματικά είναι ήρωες, οι σημερινοί ήρωες μετά τον κορονοϊό που είχαμε τους γιατρούς. Οι πυροσβέστες μας σώζουν τη χώρα. Αυτοί είναι οι στυλοβάτες της χώρας μας και σας ευχαριστούμε, κύριε Διοικητά, εκ μέρους όλων των τηλεθεατών. Να ευχαριστήσω και να σας ευχηθώ καλό έργο, καλή δύναμη και βεβαίως να προσέχετε πρώτα απ' όλα τους εαυτούς σας. Πάνω απ' όλα τους εαυτούς σας, να σας έχουμε κοντά μας σε λίγο χωρίς πυρκαγιές. Να είστε καλά. Βαγγέλη Χριστόδουλου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τον Μιχάλη Τεμέρκο Θεμές. Ευχαριστίες για το ρεπορτάζ που μας δώσατε ζωντανά, κυρίες και κύριοι, από τον ορεινό όγκο των Πιερίων. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, να επιστρέψουμε στο θέμα του εξοικονομώ, του αυτονομώ, το οποίο είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά όλους τους Δυτικομακεδόνες, διότι χρειάζεται αναβάθμιση, ενεργειακή αναβάθμιση. Έρχεται ακριβό ρεύμα, έρχεται ακριβό πετρέλαιο. Δεν θα έχουμε τηλεθέρμανση όπως είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Θα είναι και πιο ακριβή και τηλεθέρμανση από ό,τι φαίνεται, κυρίες και κύριοι, και δυσεύρεστη. Πάμε να δούμε το επόμενο ρεπορτάζ που αφορά ποιους ανθρώπους αφορά το αυτονομό εξοικονομώ. Ποια είναι τα κριτήρια του νέου εξοικονομώ αυτονομώ? Πιο αναλυτικά, προτεραιότητα ένταξης θα δοθεί σε άτομα με ειδικές ανάγκες, μονογονεϊκές οικογένειες, μακροχρόνια ανέργους, πολύτεκνους, νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, κτίρια που κατατάσσονται σε χαμηλότερη ενεργειακή κλάση που βρίσκονται σε περιοχές με υψηλότερες ανάγκες θέρμανσης και παλαιότερες κατασκευές όπως η Δυτική Μακεδονία. Για το επόμενο εξοικονομώ αυτονομό θα ισχύσουν και τα εξής κριτήρια. Πρώτα απ' όλα είναι το κόστος εξοικονόμησης ενέργειας 50%, η υφιστάμενη ενεργειακή κλάση του ακινήτου 5%, η βαθμοημέρες θέρμανσης 7%, η παλαιότητα κατασκευής 3%, το ατομικό οικογενειακό εισόδημα 15%, το πλήθος των εξαρτώμενων τέκνων 5% και η μονογονεϊκή οικογένεια στο 5%. Επίσης θα ισχύσει για τους μακροχρόνια ανέργους 5%, για άτομα με ειδικές ανάγκες 5%. Επιπλέον, καταργείται η ένταξη με σειρά προτεραιότητας που ίσχυε στο προηγούμενο πρόγραμμα. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν σε διάστημα 12 μηνών από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής. Επίσης, εκτός από τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, θα επιδοτείται και η έκδοση των ενεργειακών πιστοποιητικών, της ηλεκτρονικής ταυτότητας, οι αμοιβές των μηχανικών και απαιτούμενες άδειες. Η πλατφόρμα υποβολής και αξιολόγησης των αιτήσεων θα λειτουργεί στο ΤΕΕ και θα μείνει ανοιχτή για ένα μήνα προκειμένου να υπάρξει χρόνος προετοιμασίας. Καταργείται η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για παρεμβάσεις αποκλειστικά σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών. Επίσης, δεν περιλαμβάνεται σε επιλέξιμες παρεμβάσεις αναβάθμιση των ελκυστήρα και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού, για τα οποία θα υπάρξουν ξεχωριστά προγράμματα. Εξακολουθούν να ισχύουν τα φορολογικά κίνητρα για όσους δεν εντάσσονται στο αυτονομό εξοικονομώ.
Έτσι λοιπόν, πρέπει να δούμε ότι ο σχεδιασμός του ΙΠΕΜ προβλέπει αιτήσεις αξιολογού τη μεμοριδιοδότηση των παραπάνω εργειακών, οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων και το ποσοστό επιδότηση να φτάνει έως και το 75% του συνολικού κόστους παρεμβάσεων. Ο προϋπολογισμός του νέου εξοικονομού αυτονομό θα ανέλθει στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ, με τα 632 εκατομμύρια αυτών να προέρχονται από τον κουμπαρού του Τμήμου Ανάκαμψης. Το Υπουργείο Ενέργειας ήδη έχει καταλήξει τα ποσοστά επιδότησης που θα ισχύσουν στο νέο εξοικονομό αυτονομό και τα οποία κλιμακώνονται ανάλογα με το εισόδημα. Μάλιστα, εξελίξεις κυρίες και κύριοι έχουμε και στην εστίαση, όπου ξέρουμε ότι λειτουργεί με πάρα πολλά προβλήματα και με λόγω του κορονοϊού που αυξάνονται τα κρούσματα, αυξάνονται οι διασυλλονωμένοι. Θα έχουμε σε λίγο και ρεπορτάζ και για αυτό το ζήτημα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε θέματα και στην εστίαση. Έχουμε τον κύριο Γρηγόρη Τσαπατσάρη στην τηλεφωνική μας γραμμή, του πρόεδρου της Πανσέκτη. Κύριε Τσαπατσάρη, μας ακούτε? Δεν σε ακούω τόσο καλά. Ναι, κύριε πρόεδρε, μας ακούτε τώρα? Ναι, ναι, ναι. Ναι, τι κάνετε, έχουμε εξελίξει την εστίαση. Δεν μπορώ να πω ότι, βέβαια καλησπέρα και από μένα και στους συνάδελφους τους ακροατές, δεν μπορώ να πω ότι οι εξελίξεις αυτές υπήρχαν, υπάρχουν και συνεχίζονται και δυστυχώς δημιουργούν και τεράστια προβλήματα. Λοιπόν, το καταπληκτικό σε όλη την υπόθεση, η οποία δημιουργεί μεγάλα προβλήματα, είναι τα νέα μέτρα τα οποία διαφοροποιούνται από εβδομάδα σε εβδομάδα. Mm-hmm. Έτσι, από χθες έχουμε νέα μέτρα μέχρι 16 Αυγούστου. Από 16 Αυγούστου έχουμε πάλι νέα μέτρα τα οποία ξέρετε το αποτέλεσμα. Δεν μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα φυσικά να καταλήγει εις βάρος των επιχειρήσεών μας. Το τελευταίο, αν μου επιτρέπετε, που θέλω να τονίσω και είναι και το πλέον βασικό. Έχουμε βρεθεί σε ένα εκπληκτικό γεγονός. Η τζίρη μας από πέρυσι με φέτος, δυστυχώς, είμαστε από το 37 μέχρι το 49% πτώση την περίοδο την περισσινή. Αυτό είναι το τρομακτικό που μας έχει τρομάξει, έτσι, με αποτέλεσμα δημιουργεί τραγελαφικές καταστάσεις και με δισεκατομμύρια ευρώ σε πανελλαδική κλίμακα χρέη προς τους πάντες. Αυτό είναι το χειρότερο που περνάμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή έχετε χρέη προς τράπεζες, χρέη προς ΔΕΚΟ, ηλεκτρισμό, τηλεφωνία, χρέη προς προμηθευτές. Ναι, να πω και τη μεγάλη αστοχία την τελευταία. Διότι ουέ και αλίμενο, εάν ο ΣΚΑΠ υπάρχει συνάδελφος, ο οποίος τοποθετείται πολιτικά. Η πολιτική σε εμάς ξέρετε ποια είναι. Είναι η πολιτική της τσέπης μας. Και το ρητό μας είναι ένα, δώστε μας δουλειά, έτσι, οποιαδήποτε κυβέρνηση και αν είναι, για να δώσουμε δουλειά. Εννοείται. Ξέρετε πολύ καλά και εσείς ως έκτοτε δημοσιογράφοι, ότι ο φορέας μας, έτσι, η εστίαση, είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας, με 432.000 σταθερούς εργαζόμενους, σύν τους εποχιακούς. Ναι. Άρα χρειαζόμαστε διαφορετική μεταχείριση. Να σας θυμίσω κάτι. Το Μάιο μήνα, οι συναρμόδιοι υπουργοί αναφέρανε ότι θα πάρουμε το κεφάλαιο κίνησης και να ξεκινήσουμε 3 Ιουνίου. Είδατε να πάρουμε τίποτα μέχρι τώρα? Πολλοί συναδελφοί σας μου κάνουν παράπονα, κύριε πρόεδρε. Πάρα πολλοί συναδελφοί σας. Ότι δεν στηρίχθηκαν από την κυβέρνηση. Άλλοι βέβαια λένε ότι στηρίχθηκαν. Έτσι ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Να λέμε και τα μεν, να λέμε και τα δε, ότι η στήριξη που υπήρχε στην εστίαξη στο θέμα για να μην κλείσει, αν θυμάστε με τις επιστέρες προκαταβολές, ήταν ένα μέτρο όντως θετικό. Έτσι, γιατί υπήρξαν πολλοί συνάδελφοι, οι οποίοι τροποτινά πρημοδοτήθηκαν κατά το ίμιση με τις επιστέρες προκαταβολές. Αλλά δυστυχώς όμως η εξέλιξη με το κορονοϊό, αντί να καλυτερέψει, έχει χειροτερέψει. Και ο φορέας ο οποίος την πληρώνει κατά μέγιστο λόγο, έτσι, είναι η εστίαση. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχει παρουσιαστεί, θα μεταφέρω ένα γεγονός πανελλαδικό, όλα και Δυτικής Μακεδονίας. Έχει παρουσιαστεί το εξής εκπληκτικό. Οι πελάτες μας δεν μπαίνουν μέσα στον εσωτερικό χώρο. Το καταλαβαίνετε γιατί, έτσι. Είναι. Μόνο για εμβολιασμένους. Λοιπόν, δεν μπαίνει στον εσωτερικό χώρο γιατί φοβάται, έτσι. Και το βασικότερο είναι που ήδη έχει μελετηθεί και έχει ανακοινωθεί, ο πελάτης άλλαξε συνήθειες. Η συμπεριφορά του λοιπόν στην έξοδό του, πιστέψτε με, έχει αλλάξει. Έτσι, με αποτέλεσμα αυτό να έχει καταλήξει εις βάρος της εστίασης. Λοιπόν, οπωσδήποτε συνετελούν και τα μέτρα,
Αλλά πιστέψτε με, οι μελέτες απέδειξαν ότι η συμπεριφορά του καταναλωτή, του πελάτη μας, άλλαξε. Και τι θα γίνει το χειμώνα, κύριε Πρόεδρε, γιατί τώρα μπορεί να κάτσει έξω. Το χειμώνα που θα κρυώσουμε εδώ στη Δυτική Μακεδονία αρκετά, τι θα γίνει. Κοιτάξτε, εσείς κυκλοφορείτε έξω και βλέπετε. Βλέπετε κανένα μαγαζί, έτσι, ελάχιστα, που να είναι ασχετικά γεμάτο όπως ήταν πέρυσι. Όχι. Είμαι σίγουρος, ακριβώς. Δεν βλέπετε ούτε ένα κατάστημα. Το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι, αυτό που είπατε εσείς. Μετά τον Οκτώβριο και μετά που έρχεται ο Ιανουάριος που θα αρχίζουν οι πληρωμές, μπορείτε να μου πείτε, σας παρακαλώ, και με κάνουν να μ' ακούγαν όσοι μ' ακούνε, το πώς θα αρχίσουμε να πληρώνουμε τις επισεπές προκαταβολές, τα παλιά χρέη στο Δήμο, στην εφορία, στο ΙΚΑ και όλες τις παλιές βεβαιωμένες ρυθμίσεις, θα δείτε το τι έχει να γίνει. Έτσι. Λοιπόν, αυτό που δεν θέλαμε να γίνει, δυστυχώς έγινε, ζητήσαμε το 40% τη μείωση των ενοικίων να συνεχιστεί το λάθος μέχρι το Δεκέμβριο. Κοπήκαν όλα από τον Ιούλιο. Ναι, γιατί Ιούλιο δεν υπάρχουν χρήματα, κύριε Τσαπατζάρη, στην κυβέρνηση, γι' αυτό η κυβέρνηση δεν έχει χρήματα. Πολύ σωστό. Ακριβώς. Δεν υπάρχει πλέον ρευστό. Αλλά λοιπόν, δεν μπορεί να την πληρώνει και η εστίαση όμως. Ένα άλλο, αν μου επιτρέπετε, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για μας και μας έχει τρομάξει, βέβαια θα αντιδράσουμε, είναι ότι, το ξέρετε πολύ καλά, μελετάτε η επαναφορά του ΦΠΑ στο 24, το ξέρετε, από Οκτώβριο μήνα. Καταστροφικό για την εστίαση. Ακριβώς. Γιατί ο κόσμος δεν θα θελήσει να πληρώσει αυτό στη διαφορά, πρέπει να το βάλετε όμως τα προϊόντα σας στο 10% πάνω. Να σας πω μια ειλικρινή πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να βάλουμε εμείς την αύξηση, θα την απορροφήσουμε. Ξέρετε γιατί? Γιατί κανένας πελάτης δεν θα πατήσει. Θα έχουμε άδειες καρέκλες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά το πρόβλημα είναι τούτο εδώ. Πού μας οδηγείτε? Ναι, γιατί ανεβαίνει και το ρεύμα. Κύριε Πρόεδρε, ανεβαίνει και το ρεύμα και το πετρέλαιο. Πώς θα ζεστάνετε τις επιχειρήσεις σας? Και ο πελάτης θέλει ζέστα το χειμώνα. Το 24% με χρεώνεται με 13%. Κύριοι κυβερνώτες, μου λέτε να πληρώσω 24%, είναι φυσικό, ξέρετε, έτσι. Μας οδηγούν σε καταστάσεις στις οποίες, έτσι, δεν μπορώ να πω, αλλά όλοι το καταλαβαίνουν. Διότι πολύ απλά, δεν μπορώ να πληρώσω, δεν μπορώ να καλύψω την οικογένειά μου τα έξοδά της. Επί κυβέρνησης Τσίπρα, έτσι, μετήχα σε σύσκεψη και είπαμε στον Πρωθυπουργό, μας οδηγείτε στο να σας κλέβουμε. Και θα σας κλέβουμε. Ξέρετε γιατί? Για το λόγο ότι δεν μπορώ να ταΐσω την οικογένειά μου. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Έτσι, δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Μάλιστα. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Έτσι, να πω και κάποια ευχάριστα, εν ολίγης μικρά, λίγα τα ευχάριστα, ότι θα τα δείτε βέβαια και εσείς εντός των ημερών. Έχουμε νέα ρύθμιση για τα χρέη του κορονοϊού σε 72 δόσεις. Όταν περάσει η μέχρι 36 δόσεις, εάν υπάρχει δυνατότητα εξόφθησης, δεν υπάρχουν προσαυξήσεις στόχοι. Αλλά αν οι δόσεις πάνε 37 και πάνω, έχει 2,5% φόρο μέχρι 72 δόσεις. Ένα πολύ σημαντικό επίσης. Όσοι συνάδελφοι χάσανε την παλιά ρύθμιση των 120 δόσεων λόγω κορονοϊού, μέχρι το Δεκέμβριο μπορούμε να ενταχθούμε εκ νέου. Αυτά εντάξει είναι σημαντικές αλλαγές, έτσι, και είναι καλό οι συνάδελφοι που μ' ακούνε να το έχουν υπόψη τους, έτσι, για να προχωρήσουμε στη διαδικασία επαναφοράς των ρυθμίσεων. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναπούμε σύντομα και ελπίζουμε πιο ευχάριστες ειδήσεις. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Να πάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα άλλο θέμα που ταλανίζει την ελληνική κοινωνία και δύσκολες ημέρες. Ανεβαίνει το ρεύμα. Ανεβαίνει το ρεύμα, το air condition που καίμε τώρα στον καύσωνα θα το πληρώσουμε πολύ ακριβότερο από ό,τι το πληρώνουμε πριν το ρεύμα. Όμως ανεβαίνει πολύ και η βενζίνη. Στα νησιά έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Εδώ στην Δυτική Μακεδονία είναι περίπου από 1,65 μέχρι 1,75 κυμαίνεται. Το ίδιο γίνεται και στις μεγάλες πόλεις Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Το ζήτημα ποιο είναι? Ότι ανεβαίνει συνεχώς η βενζίνη και σύμφωνα με δημοσιεύματα για να προωθηθεί από την κυβέρνηση η ηλεκτροκίνηση θα ανεβαίνει πολύ περισσότερο η τιμή της βενζίνης. Κάτι το οποίο θα οδηγεί τους ανθρώπους οι οποίοι χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους κυρίως για τη δουλειά τους ή για λόγους υγείας σε απόγνωση. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ γιατί ανεβαίνει η τιμή της βενζίνης και πού οδηγεί η κατάσταση.
Η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης καταγράφει άνοδο από την αρχή της χρονιάς σε ποσοστό που αγγίζει το 20%. Ήδη σε πολλές περιοχές των μεγάλων πόλεων οι τιμές της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων κυμαίνεται κοντά στα 1,70 ευρώ ανά λίτρο, με την τάση να είναι συνεχώς αυξητική, ενώ όσοι μπαίνουμε πιο βαθιά στο καλοκαίρι οι τιμές τσιμπούν προς τα πάνω ακόμα περισσότερο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι τιμές στη Δυτική Μακεδονία που κυμαίνονται από 1,68 μέχρι 1,72 ευρώ ανά λίτρο. Αιτία, όπως επισήμανε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Γιώργος Ασμάτογλου, είναι το γεγονός ότι στην Ελλάδα υπάρχει υπερφορολόγηση στα καύσιμα, με αποτέλεσμα να βλέπουμε τόσο υψηλές τιμές. Έχει μειωθεί η παραγωγή εσκεμμένα από μόνο την παραγωγή και αποφασίζουν να βγάλουν λιγότερο crude oil στην αγορά. Αυτό έχει άμεση επίπτωση στην αύξηση της τιμής. Υπάρχει ζήτηση, όπως προανέφερα, χρηματιστηριακό είδος, αυξάνεται η τιμή και παρότι δεν έχει απευθείας σχέση με τη λιανική, εντούτοις μεταφέρεται. Το ίδιο γίνεται. Για να καταλάβετε, οι αγορές του crude oil αφορούν αυτή τη στιγμή στο χρηματιστήριο, αφορούν παραλαβές που θα γίνουν στο επόμενο τρίμηνο ως εξάμηνο, μετά από 3-6 μήνες. Παρά τα αυτά όμως, επειδή και τα διυλισμένα προϊόντα είναι και αυτά χρηματιστηριακό είδος, επηρεάζεται παράλληλα και η ίδια η αγορά του διυλισμένου προϊόντος άμεσα, κυρίως όσον αφορά όταν πρόκειται για άνοδο τιμών, και αυτό μεταπίπτει στα δηληστήρια. Από τα δηληστήρια η τιμή μεταφέρεται στις εταιρείες εμπορίας και στη συνέχεια ακολουθεί και φτάνει στα πρακτικά. Έτσι λοιπόν μια άνοδος της τιμής του αργού πετρελαίου έχει άμεση επίπτωση στις τιμές ελληνικής πόλης, ενώ μια πτώση ίσως και να καθυστερήσει λιγάκι για να υποφεληθούν τα δηληστήρια, επειδή έχουν αγοράσει ακριβά, να μειώσουν σιγά την τιμή για να κερδίσουν από την όποια χασούρα έχουν κάτι της. Αυτό συμβαίνει, αν και τις τελευταίες μέρες έχει παρατηρηθεί μια ισορροπία προς τη μείωση, θα έλεγα, σιγά σιγά των τιμών, το οποίο δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει. Διαφαίνεται ότι είναι μια περιστασιακή έτσι ισορροπία των τιμών του αργού πετρελαίου, με μικρά ελαφρά μείωση που παρατηρείται την τελευταία εβδομάδα. Νομίζω ότι το φαινόμενο θα συνεχιστεί. Θα κρατηθούν οι τιμές ψηλά. Θα αργήσουν να πέσουν. Φαίνεται ότι αυτό, κατά την προσωπική μου άποψη, θα κρατήσει τουλάχιστον ένα τρίμηνο ακόμη. Εκεί την περίοδο που αρχίζει το πετρέλαιο θέρμανση, Οκτώβριο-Νοέμβριο, κάπου εκεί, προσωπική μου εκτίμηση, κάπου εκεί θα πάει να κάνει μια ελαφρά πτώση, γιατί θα υπάρξει μετά την εκκίνηση της χρήσης του πετρελαίου θέρμανσης, κάπου εκεί θα υπάρξει, εκτιμώ, μια πτώση. Έτσι γίνεται συνήθως και μετά αυτό χαμηλώνει. Τη χειμερινή περίοδο πέφτουν κάπως οι τιμές. Θα το δούμε όμως, γιατί αυτό το φαινόμενο που έχει κρατήσει τόσο πολύ και έχουν ανέβει τόσο πολύ τιμές, γιατί είναι και η πρώτη φορά που έχουν φτάσει σε αυτά τα επίπεδα πια για τα τελευταία 3 χρόνια. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Και οι εταιρείες εμπορίας και αυτές προβληματίζονται. Σαφέστατα προβληματίζει και ο καταναλωτής που δεν ξέρει τι να κάνει, αλλά κυρίως αφορά τα δηληστήρια και τις εταιρείες εμπορίας, οι οποίοι κλείνουν τιμές, όπως προανέφερα, κλείνουν αγορές του επόμενου τριμήνου έως εξάμηνο. Και σίγουρα αυτό τους επηρεάζει άμεσα. Η εκτίμηση πάντως είναι αυτή, ότι για το επόμενο τρίμηνο περίπου θα έχουμε αυτές τις τιμές περίπου. Μάλιστα, ζήτημα σοβαρό, κυρίες και κύριοι, το ζήτημα των καυσίμων. Το χρησιμοποιούν πολλοί συνάνθρωποι μας εκτός από βόλτα, είναι και αναψυχή. Το αυτοκίνητο είναι ένα μέσο το οποίο βοηθάει τον κόσμο να μετακινείται, ειδικά στην περίπτωση του κορονοϊού που δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τόσο εύκολα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Να πάμε στο μνημόσυνο, κυρίες και κύριοι, για τους αντιστασιακούς που χάθηκαν το 1943 στο Κουρύπ Τελεμαΐδας. Το ρεπορτάζ είναι του Κώστα Μαυρίδη. Τους 6 ήρωες της αντίστασης τίμησαν 68 χρόνια μετά τη θυσία στο καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο που πραγματοποιήθηκε στον χώρο της λαϊκής αγοράς μπροστά από το Μνημείο της Εθνικής Αντίστασης. Η σημερινή εκδήλωση δεν είναι ένα απλό μνημόσυνο. Είναι εκδήλωση μνήμης και τιμής. Τέτοιες εκδηλώσεις αποτελούν πια έμπνευση και παραδειγματισμού.
υπενθυμίζουν το δικό μας χρέος για προσφορά και αυτοθυσία, στάση ζωής και αξιών, να είμαστε αντάξεις συνεχιστές των αγώνων του λαού μας. Για μας οι αγώνες και οι θυσίες που έκαναν οι σύντροφοί μας από όλα τα μετερίζια, είτε στο βουνό, είτε στις πολιτικές οργανώσεις, είτε στις φυλακές και εξορίες, αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση, οδηγό για τους σημερινούς αγώνες. Αποδεικνύεται πως η λαϊκή θέληση είναι πανίσχυρη, πως ο δρόμος της σύγκρουσης με τον ιμπεριαλισμό δεν είναι μόνο αναγκαίος, είναι και ελπιδοφόρος και ρεαλιστικός. Στις σημερινές συνθήκες κρίσης, που ο ιμπεριαλισμός γίνεται αδίστακτος, χρειάζεται να έχουμε τα μάτια και τα αυτιά μας ανοιχτά. Η τεράστια συγκέντρωση δυνάμεων πυρός στη σιδηρογραμμή με τη Ρωσία, οι συνεχείς γιγαντιές ασκήσεις πρώτες πολέμου, προειδοποιούν για μεγάλους κινδύνους. Σε αυτό το διεθνές πλαίσιο ανταγωνίζονται ελληνική και τουρκική αστική τάξη για λογαριασμό του συμφερόντων του κεφάλαιου των οικονομικών ομίλων. Κλιμακώνεται η τουρκική επιθετικότητα. Πληθαίνουν οι υπερπτήσεις πάνω από τα ελληνικά νησιά. Γκριζάρουν το Αιγαίο. Ο κίνδυνος θερμού επεισοδίου είναι υπαρκτός και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα, καλλιεργούν τον εφησυχασμό. Πάνω απ' όλα η συνοχή του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Βήμα το βήμα στρώνεται το έδαφος για τον συμβιβασμό. Στην οδυνηρή λύση της συνεκμετάλλευσης των ενεργειακών πόρων και της έκπτωσης στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. 76 χρόνια συμπληρώθηκαν χθες από το ημπεριαλιστικό έγκλημα των ΗΠΑ κατά του λαού της Ιαπωνίας, όταν το πυρηνικό μανιτάρι εξαφάνισε από προσώπου γης χιλιάδες ανθρώπους στη Χειροσίμα και στο Ναγκασάκι στις 6 και 9 Αυγούστου του 1945. Χιλιάδες οι τραυματισμένοι, οι άνθρωποι που έζησαν με τα εγκάβματα και άλλες πληγές από τον πυρηνικό όλεθρο, τεράστιες υλικές καταστροφές με ισοπεδωμένες στις δύο πόλεις, στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Πραγματικός τους όμως στόχος ήταν οι λαοί, ήταν η πρώην Σοβιετική Ένωση, το ενερχόμενο επαναστατικό και εργατικό κίνημα. Και όλα αυτά συνέβησαν ενώ ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος είχε τελειώσει. Η περιοχή μας είναι πεδίο σκληρών υπεριαλιστικών συγκρούσεων για τον έλεγχο των δρόμων του πετρελαίου και οι λαοί χρειάζεται να είναι σε εγρήγορση, να μην παρασύρονται από τα υπεριαλιστικά σχέδια. Η υπεριαλιστική ειρήνη εναλλάσσεται με τον υπεριαλιστικό πόλεμο. Ο λαός μας πρέπει να είναι έτοιμος σε κάθε περίπτωση να θέσει το ερώτημα. Θα χυθεί το αίμα μας για άλλη μια φορά για τα συμφέροντα των πολεμοκάπηλων και των υπεριαλιστικών οργανισμών ή στην όποια αναμέτρηση θα οδηγηθούμε σε ουσιαστική επαναστατική αλλαγή στο επίπεδο της εξουσίας και η εργατική τάξη θα πάρει αυτή την εξουσία στα χέρια της. Εκεί χρειάζεται η αναμέτρηση να μετατραπεί σε ταξική, μακριά από θρησκευτικούς και εθνικιστικούς φανατισμούς, να οργανωθεί η εργατική τάξη, η πρωτοπόρα τάξη και να παίξει τον ιστορικό της ρόλο. Στο σημείο αυτό να επανέλθουμε κυρίες και κύριοι στο μεγάλο ζήτημα των ημερών που έχει ξεχαστεί λόγω πυρκαγιών, αλλά είναι σοβαρό το ζήτημα του κορονοϊού και της πανδημίας και των εμβολιασμών φυσικά πώς εξελίσσονται. Έχουμε τηλεφωνικά τον γνωστό γιατρό, εντεταλμένο σύμβολο του Δήμου Κοζάνης σε θέματα υγείας, τον κύριο Αναστάσιο Σιδηρά. Κύριε Σιδηρά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κυρία Γραφιώτη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Έχουμε λοιπόν εξελίξεις με το θέμα του κορονοϊού. Έχουμε αρκετά κρούσματα τις τελευταίες ημέρες στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Τι γίνεται και στο Δήμο Κοζάνης φυσικά, τι γίνεται, γιατρέ μου, πώς βλέπετε να εξελίσσεται η κατάσταση από την εμπειρία που έχετε, αφού έχουμε περάσει ως τώρα 3 κύματα κορονοϊού και βαδίζουμε στο 4ο φυσικά? Είναι αλήθεια ότι παρατηρείται μια αυξητική τάξη καθημερινά στον αριθμό των κρουσμάτων τα οποία καταγράφονται, σε συνδυασμό επίσης με τον αριθμό των κρουσμάτων τα οποία χρειάζονται νοσηλεία. Χαρακτηριστικά να σας αναφέρω, κύριε Γραφιώτη, ότι σήμερα έχουμε 19 νοσηλευόμενα κρούσματα, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε 13 νοσηλευόμενα θετικά κρούσματα και 11 αντίστοιχα ύποπτα, όπως επίσης και ο αριθμός των νοσηλευόμενων στην μονάδα εντατικής θεραπείας από έναν που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, σήμερα έχουμε 3. Αυτό αποτελεί μία εικόνα προς τα που βαδίζουμε. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια ανησυχητική κατάσταση. Ελπίζω να μην φτάσουμε τις πρώτες φθινοπορεινές ημέρες έναν ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό κρουσμάτων,
γιατί αυτό θα έχει τις συνέπειες τις οποίες ζήσαμε όταν ζούσαμε ένα παρατεταμένο lockdown. Πάντως το καλοκαίρι του περσινού με το φετινό ουδεμία σχέση, παρά το γεγονός ότι έχει γίνει και 50% εμβολιασμών στη χώρα. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά αυτό το οποίο θεωρώ προσωπική μου εκτίμηση που οφείλεται αυτή η εικόνα είναι στο γεγονός ότι πλέον δεν φοράμε καθόλου τις μάσκες, γιατί είναι πολύ σημαντικό όπλο προστασίας οι μάσκες. Και ένα δεύτερο είναι ότι ναι, μεν υπάρχει μεγάλος αριθμός συνανθρώπων μας οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί, όμως αυτοί ξεγελούνται και δεν παίρνουν τα μέτρα προστασίας τα οποία οφείλουν είτε εμβολιασμένοι είτε μη εμβολιασμένοι να τα ακολουθούμε. Πέφτουμε στην παγίδα, δεν ακολουθούμε και υπάρχει μεγάλη διασπορά. Να θυμίσω ότι, κύριε Γραφιώτη, ο μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων ο οποίος καταγράφεται αφορά ή κοινωνικές εκδηλώσεις ή άτομα τα οποία έρχονται από διακοπές. Δηλαδή μεταναστευτικά είναι αυτά τα κρούσματα τα οποία έχουμε. Και εξού καταγράφεται αυτός ο αυξημένος αριθμός κρουσμάτων. Και γιατί είναι μεγάλο το ποσοστό εμβολιασμένων που είναι φορείς του ιού, γιατρέ μου? Δυστυχώς υπάρχει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού των εμβολιασμένων τα οποία νοσούν. Ένα όμως ευεργέτημα που έχουν οι εμβολιασμένοι, κύριε Γραφιώτη, και πρέπει να το σημειώσουμε, είναι ότι δεν νοσούν βαριά. Αυτό είναι το ευεργέτημα το σημαντικό σχετικά με τον εμβολιασμό. Συνήθως τα περισσότερα περιστατικά τα οποία νοσούν βαριά με ιδιαίτερη συμπτωματολογία, συνήθως δεν είναι εμβολιασμένα. Και για του λόγου του αληθέ θα σας αναφέρω ότι η πλειοψηφία των κρουσμάτων τα οποία χρειάζονται νοσηλεία στο νοσοκομείο στο οποίο εργάζομαι είναι άτομα νεαρής ηλικίας, 30, 40, πολύ λίγα είναι γύρω στην ηλικία των 50 ετών. Άρα σημαίνει ότι οι εμβολιασμένοι με κάποιο τρόπο περνούν, ασθενούν, νοσούν, αλλά περνάνε ήπια τα συμπτώματα συνήθως κατοίκων. Ενώ οι ενεμβολίαστοι χρειάζονται ιατρική βοήθεια. Εσείς πιστεύετε από μελέτες που διαβάζετε και στο εξωτερικό ότι από Σεπτέμβριο και μετά που θα αρχίσει να κρυώνει λίγο ο καιρός και θα αρχίσουν οι ιώσεις να μεταδίδονται πιο εύκολα, θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα στα νοσοκομεία της χώρας και, που, και 200 διασωληνωμένοι αυτή τη στιγμή που αυξάνονται συνεχώς είναι πολύ. Αν έχουμε 200 το καλοκαίρι, το χειμώνα τι θα γίνει? Επίσης, αυτό το οποίο όπως σας ανέφερα πριν, ο μεγαλύτερος αριθμός των κρουσμάτων οφείλεται παραδείγματος χάρη σε κοινωνικές εκδηλώσεις, όπου έχουμε συναρθρίσεις. Αν, κύριε Γραφιώτη, αυτές οι συναρθρίσεις μεταφερθούν σε εσωτερικούς χώρους, καταλαβαίνετε ότι η μετάδοση του ιού σε αυτούς τους χώρους είναι πολύ μεγαλύτερη. Έχει ιδιαίτερα αυξητική τάση. Άρα μας προβληματίζει ότι τους χρονοπορεινούς μήνες, αν συνεχίσουμε με τους ίδιους ρυθμούς, με την ίδια συμπεριφορά, πιστέψτε με ότι θα έχουμε μια κατάσταση η οποία θα μας θυμίζει το πρόσφατο παρελθόν. Κάτι το οποίο το απευθόμαστε, αλλά από ό,τι φαίνεται όμως εκεί οδηγούμαστε. Γι' αυτό να επαναλάβουμε, όλα εξαρτώνται από τη δική μας συμπεριφορά. Μην περιμένουμε από τον συνάνθρωπό μας, μην περιμένουμε από τις διοικήσεις, από την κεντρική διοίκηση, από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο, από οπουδήποτε να μας υποδεικνύουν τι θα κάνουμε. Παίρνουμε την πρωτοβουλία, φοράμε τη μάσκα, ακολουθούμε τα μέτρα της απόστασης και όσο είναι εφικτό, άτομα τα οποία κρίνουν, γιατί ποτέ δεν μπορείς να επιβάλλεις σε κάποιον με οποιοδήποτε τρόπο να εμβολιαστεί, με τα δεδομένα τα οποία έχουμε, ο εμβολιασμός έχει μια ευεργετική ικανότητα. Όποιος κρίνει, πηγαίνει και εμβολιάζεται, αλλά σημαντικό είναι τα μέτρα προστασίας. Μπορεί να εμβολιαστώ, αλλά δεν σημαίνει ότι θα βγάλω τη μάσκα. Και είμαι ένας υπέρμαχος της χρήσης της μάσκας. Μάλιστα. Το θέμα των εμβολιασμών όμως έχει πιάσει λίγο ταβάνι από ό,τι φαίνεται στη χώρα μας, με την έννοια ότι έχουν σταματήσει λίγο οι εμβολιασμοί, διότι κάποιοι έχουν επιφυλάξεις, κάποιοι λένε ας το κάνουν οι άλλοι, όχι εγώ. Άλλοι λένε ότι δεν κινδυνεύω επειδή είναι καλοκαίρι. Τι έχετε να πείτε επί τούτου? Δηλαδή, μπορούμε να πιάσουμε που λένε το στόχο το 80% για να αποκτήσουμε την ανοσία της αγέλης? Αν και θα το ήθελα, δυστυχώς, για να είμαστε ρεαλιστές και δεν μ' αρέσει να εξαπατούμαστε όλοι, θεωρώ ότι δεν θα το φτάσουμε. Μάλιστα. Θεωρώ ότι το maximum των εμβολιασμών το έχουμε κάνει σε επίπεδο χώρας. Από εκεί και πέρα, πολύ λίγοι, γιατί έχουν επικοινωνία με τα εμβολιαστικά κέντρα και στην Αθήνα και στην Κοζάνη, ο αριθμός των ατόμων τα οποία προσέρχονται καθημερινά φτύνει. Δηλαδή έχουμε πολύ λίγα άτομα τα οποία κάνουν τώρα πλέον την πρώτη δόση. Αν δεν αλλάξει αυτή η εικόνα, θεωρώ ότι όπως το χαρακτηρίσατε εσείς, το ταβάνι το έχουμε προσεγγίσει. Και δεν θα αλλάξει κάτι, αν και δεν θα το ήθελα, γιατί
Έτσι δεν θα επέλθει αυτή η πολυπόθητη ανοσία την οποία θέλουμε να επιτύχουμε πριν τους χειμερινούς μήνες που θα γίνει αυτή η έξαρση των κρουσμάτων που όπως φαίνουν τα πράγματα εκεί θα οδηγηθούμε. Επειδή ξέρω ότι παρακολουθείτε και τις ιατρικές εξελίξεις, τρίτη δόση εμβολίου όσους έχει κάνει Pfizer, AstraZeneca που έχω κάνει εγώ, τρίτη δόση θα χρειαστούμε? Από τα μέχρι τώρα δεδομένα τα οποία έχουμε, ίσως θα χρειαστεί, γιατί σας θυμίζω από την ημέρα που εμβολιαζόμαστε, κάθε μέρα που περνάει ο τίτλος των αντισωμάτων μας φύγει, μειώνεται. Για να έχουμε εκείνη τη δυνατή ανοσία την οποία χρειάζεται, αν τυχόν ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες που έχουμε μια έξαρση κρουσμάτων, ίσως χρειαστεί να κάνουμε και την τρίτη δόση. Κυρίως όμως, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, η τρίτη δόση θα αφορά άτομα κάποιας ηλικίας, άνω των 60 λογικά ετών, ανοσοκατασταλμένους, ασθενείς με ένα υπόβαθρο πολύ βαριών νοσημάτων, δεν θα αφορά τις νεαρές ηλικίες, αλλά σας θυμίζω ότι οτιδήποτε συζητάμε τώρα αφορά τη δεδομένη χρονική στιγμή τώρα, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι πρωτόγνωρο και βλέπουμε καθημερινά εξελίξεις να έρχονται και επιστημονικές και ανατρέπονται κάποια πράγματα. Κύριε Σιδρά, γιατρέ μου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέμβασή σας στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του ΦΛΑΣ και εύχομαι να τα πούμε σε λίγο καιρό με πιο ευχάριστες ειδήσεις. Καλό κουράγιο σε όλους και μην ξεχνάμε τα μέτρα. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Να είστε καλά, να είστε καλά, γιατρέ μου. Ήταν ο γνωστός γιατρός, κύριε και κύριο, κύριος Αναστάσιος Σιδηράς, εντεταλμένος σύμβουλος υγείας του Δήμου Κοζάνης. Γνωρίζει τα θέματα και τα παρακολουθεί από ό,τι ξέρω και σε προσωπικό επίπεδο πάρα πολύ έντονα για να βλέπει τις εξελίξεις στο ιατρικό κομμάτι. Γιατί τον κορονοϊό τον ξεχάσαμε, αλλά φαίνεται ότι θα μας απασχολήσει και το χειμώνα που έρχεται πολύ έντονα. Και να πάμε στον ορεινό αγώνα, στον πέμπτο ορεινό αγώνα Σβεστόπετρας. Το ρεπορτάζ έχει ο Κώστας Μαυρίδης. Πέμπτος αγώνας. Θέλετε ότι πάμε να τον καθιερώσουμε? Ναι, πάμε να τον καθιερώσουμε. Πέμπτος ορεινός αγώνας, Ασβεστόπετρα και πρώτος στα 7,5 χιλιόμετρα, άγγε σε δύσκολους καιρούς. Θέλουμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας και τη συμπαράστασή μας σε όλους αυτούς που αυτή την εποχή και αυτό το καιρό περνάνε δύσκολες στιγμές. Μέσα στη φύση, στο Προφητηλία, από το χωριό μέχρι το Προφητηλία. Ασβεστόπετρα μέχρι το Προφητηλία. Ναι, ναι, ανεβαίνουμε μέχρι το Προφητηλία. Είναι πέμπτη χρονιά. Πιστεύω θα πάμε όλα καλά. Ο καιρός είναι καλός, δεν έχει πάρα πολύ ζέστη. Ο κόσμος μας στήριξε, το ήθελε, το είχε ανάγκη. Και εμείς το κάναμε μέσα από την ψυχή μας. Σας καλωσορίζουμε στον πέμπτο ορεινό αγώνα δρόμου 7,5 χιλιόμετρων και στον πρώτο ορεινό αγώνα 14,5 χιλιόμετρων που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ασβεστόπετρας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ακόμα μία χρονιά καταφέραμε, παρόλο τις αντίξωες συνθήκες, να διοργανώσουμε αυτή την εκδήλωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλο τον κόσμο που μας στηρίζει, τους χορηγούς μας, την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, τον Δήμο Εορδέας για τη συνδιοργάνωση, όλους τους χορηγούς, μικρούς και μεγάλους. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ τους αθλητές μεγάλου ελληνικούς και μη. Όλο τον κόσμο, τις γυναίκες του χωριού, ένα υπέροχο για όλη τη βοήθεια. Το νούμερο. Ο πρώτος αθλητής στα 7,5 χρόνος και 165 είναι ο Παπαδόπουλος Αθανάσιος. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές που βρέξανε. Συγχαρητήρια σε όσους που τον τρίφανο του διοργανωτή. Που με τόσο μεράκι. Είναι από τους Σουμπίδης ο Δημήτρης, ο Δημήτρης από την Πελεμαϊκή, ο Δημήτρης από την Πελεμαϊκή. Η ώρα είναι 4:20, κυρίες και κύριοι. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του ΦΛΑΣ. Να είστε συντονισμένοι στο ΦΛΑΣ. Ακολουθούν δελτία ειδήσεων και σε 6.30 με τον Γιάννη Νεβεσκιώτη που με πολύ ενδιαφέροντα θέματα, αλλά και με όλη την τρέχουσα επικαιρότητα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 9 με τον Βαγγέλη Χριστόδουλο. Να ευχαριστήσω θερμά τη Βίκη Γεροντίδου που βοήθησε στην παραγωγή αυτού του δελτίου, ζωντανό δελτίο. Και βέβαια να πούμε ότι μπορείτε να παρακολουθήσετε το δελτίο μας στο YouTube, στο Instagram, στο Facebook, flashpavlatv.gr, στη σελίδα του σταθμού μας. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι σε όλους.